Το μαύρο πρόβατο. Στο ρόλο του μαύρου πρόβατου, το μαύρο πρόβατο ο Αλέξανδρος Σύγκος. Your face and you won't even blink. It's got all the bells and whistles, power doors and power locks. Yeah, this baby loaded, power doors and power locks. Across the street, get some money. Smooth out lights, bumpy highways with cool electric shocks. With divine intervention, you won't be coming back. With divine intervention, you won't be coming back. All the streets run only one way in the Bellevue Cadillac. Yeah, yeah. You're the pros of generation, so relax, relax. Relax, relax. Relax. Got your reservation, so relax, relax. Relax, relax. Come on, relax. Ooh. Take your medication and get in the mood. Come on, relax. You're the pros of nation, so relax, relax. Relax, relax. Gotta relax. Reservations, oh relax, relax. Relax, relax. Please relax. Ooh. Take your medication and you're in the mood. Relax. Relax. Relax.
Καλησπέρα. Μετρόπολης 95.5. Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. 9 Φεβρουαρίου 2024. Θα μία έκκληση πρώτα για αίμα και μετά να μπούμε στα ζητήματα της εκπομπής. Λοιπόν, για την σημειώστε λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, η κυρία Καραγκιοζίδου Ελισάβετ του Βαλεριανού, που νοσηλεύεται στο Παπανικολάου, στο Β' Παθολογικό, έχει ανάγκη από αίμα και αιμοπετάλια. Η κυρία Καραγκιοζίδου Ελισάβετ του Βαλεριανού, που νοσηλεύεται στο Παπανικολάου, στο Β' Παθολογικό. Η Β' Παθολογική είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, ελπίζω κάποιες από εσάς να μπορέσουν να δώσουν αίμα. Είμαι σφιγμένο το στομάχι μου, γιατί θεωρώ ότι ενώ οι ζωντανοί σιωπούν, οι νεκροί μιλούν. Και όταν λέω οι νεκροί μιλούν, το λέω στην κυριολεξία. Οι αποκαλύψεις για το συμπληρωματικό πόρισμα του χημείου του κράτους, το οποίο θα συζητήσουμε και τι σημαίνει αυτό, τι θα πει συμπληρωματικό πόρισμα του γενικού χημείου του κράτους, για το τι ανοιχνεύτηκαν στα ρούχα των θυμάτων, είναι συγκλονιστικές. Λοιπόν, καταρχάς, όπως θυμάστε, πλησιάζουμε να κλείσουμε ένα χρόνο από την ημέρα, τη νύχτα, βράδυ, του έγκληματος των Τεμπών. Όταν φιλοξένησα την κυρία Καριστιανού πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι σωστά, συζητήσαμε και είπαμε ότι ανάμεσα σε εκείνα, ότι για μένα αυτή η ιστορία μου θυμίζει την υπόθεση του Γρηγόρη Λαμπράκη και τη δολοφονία του εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε ένας ανακριτής έντιμος, ο μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, και διεκρίνε ποιοι και τι συνέβη εκείνη τη βραδιά. Το κομμάτι το παρακρατικό και όλη την προσπάθεια την εποχή εκείνη του παρακράτου στην Ελλάδα να κρύψει αυτό το έγκλημα, να θολώσει τα νερά, να μην τιμωρηθεί κανένας από όλους εκείνους τους υπεύθυνους όπου οδηγήσανε με τις πράξεις τους τη δολοφονία αυτή. Υπήρξε και ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας, ο οποίος πριν από λίγο καιρό έφυγε για το τελευταίο του ταξίδι, ο Βασίλης ο Βασιλικός, όπου έγραψε το Ζήτα, και υπήρξε και ένας σπουδαίος με διεθνή καριέρα Έλληνας σκηνοθέτης, ο Κώστας ο Γαβράς, ο οποίος πραγματικότητα φτιάχνοντας το Ζήτα σε ταινία το διέδωσε για αυτή τη δολοφονία στα πέρα του κόσμου την εποχή της δικτατορίας. Και αυτό γιατί? Διότι όπως φαίνεται, οι μηχανισμοί όπου μπήκανε μπροστά για να προστατεύσουν, ή μάλλον όχι, να προστατεύσουν τους ενόχους, τους πραγματικούς ενόχους, και δεν αναφέρομαι πιθανά στον σιδηροδρομικό, ο οποίος εκείνο το βράδυ, που, πώς, σε ποιο τρένο, δεν γνωρίζουμε ακόμα, έβαλε ή τοποθέτησε τέτοιου είδους εκρηκτικά υγρά, όπως είναι το βενζόλιο, το ξυλόλιο, το βουτάνιο, βενζόλιο, βουτάνιο, προπάνιο, το λουόλιο, όλα αυτά τα οποία βρεθήκανε δυστυχώς στα δείγματα των νεκρών, στα αντικείμενά τους, στο υπόλοιπο που έμενε από το σώμα τους, διότι γνωρίζουμε τι συμβαίνει όταν καίγεται ένα ανθρώπινο σώμα. Στο λιπάκι τους λοιπόν, αυτών των νέων ανθρώπων, αυτών των νέων παιδιών. Ο μηχανισμός αυτός, τότε που έπρεπε να κάνει τη δουλειά του, δεν την έκανε.
Δηλαδή να πάρει δείγματα, να κάνει, να δείξει. Φρόντισε με συνέργεια πλέον των υψηλόβαθμων στελεχών της ελληνικής κυβέρνησης και με εκτελεστικό όργανο τον κύριο Αγοραστό, για να τα βάζουμε έτσι όπως προκύπτουν τουλάχιστον από αυτά τα οποία έχουν βρεθεί, την τρίτη μέρα να σκάψει 80% βάθος, να ξεμπαζώσει δηλαδή όλη την περιοχή, ό,τι υλικό υπήρχε. Πότε το κάνουν αυτό παρά μόνο όταν θέλουν να κρύψουν. Μια έκταση ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, να τον παζώσουν, να πάρουν όλα αυτά τα υλικά μαζί με τα τρένα, μαζί με τα βαγόνια, μαζί με ό,τι έχει μείνει εκεί, και να τα βάλουν σε κάποιο σημείο απομακρυσμένο, να τα αποθηκεύσουν και τελικά να γεμίσουν το ίδιο σημείο αυτό που έγινε το έγκλημα με άλλο χώμα, να φτιάξουν και ένα εκκλησάκι από πάνω, να απλώσουν την άσφαλτο και να κρύψουν αυτό το έγκλημα. Για κάποιους ανθρώπους που είχαν συνείδηση, έχουν πυροσβέστες κατά κύριο λόγο, μαζέψανε μικρά αντικείμενα, μαζέψανε μικρά υπολείμματα από τα ανθρώπινα, ό,τι έμεινε, και τα φύλαξαν. Μετά από πόσους μήνες, τον Σεπτέμβριο, οι γονείς των παιδιών κάναν μηνύσεις και ζητήσανε να ξαναγίνει μια πραγματική και ουσιαστική εξέταση, εφόσον μάθαν προφανώς ότι υπάρχουν αυτά τα αντικείμενα και αυτά τα υπολείμματα, από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Και το Γενικό Χημείο του Κράτους, Σεπτέμβριο έγινε, βγήκε η ανάλυση. Μετράμε Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάρης. Έκανε 4 μήνες για να το στείλει στον εισαγγελέα στη Λάρισα πριν από λίγες μέρες, και 4 μέρες μετά αυτό το πόρισμα να το λάβουν και οι γονείς των αδικοχαμένων των τεμπών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που παρέδωσαν στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, που με τη σειρά τους το γνωστοποίησαν σήμερα στην εισαγγελία της Λάρισας, από ευρήματα στα τρένα, κυρίως από ευρήματα υπολείπων, ρούχα, αντικείμενα νεκρών από τη φωτιά που ξέσπασε. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε το έλαιος σιλικόνης. Αυτό που καταλαβαίνουμε εδώ, με αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, είναι ότι εκεί υπήρχε τώρα. Εκρηκτικά, όχι, αλλά πάντως σίγουρα υλικό που μάλλον χρησιμοποιείται για την όθευση της βενζίνης. Αυτά που ισχυρίστηκαν άνθρωποι με μυαλό και λογική, χωρίς να είναι ειδικοί. Όταν είδαμε αυτό το τεράστιο μανιτάρι φωτιάς, το οποίο υπενθυμίζω να σας πω, ήταν έκταση όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. 7 μήνες λοιπόν μετά την τραγωδία, στις 29 Σεπτεμβρίου του 2023, το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτό το αίτημα των συγγενών των θυμάτων να ληφθεί δείγματα, προσωπικά αντικείμενα και τα υπολείμματα των ρούχων από τους 28 νεκρούς που είχαν καεί από σοβαρά εγκάβματος απανθράκωση. Αυτά είναι λοιπόν βουτάνιο, τουλόλιο, προπάνιο, ξυλόλιο και τιμή ύπαρξη από τα δείγματα ελαίου σιλικόνης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια συγκάλυψης και θέλω να καταλάβουμε πώς και το μέγεθός της, όταν συμμετέχουν σε αυτή τη συγκάλυψη υπουργοί. Όταν συμμετέχει μια ολόκληρη κυβέρνηση για τον Α ή τον Β λόγο. Εχθές που είχαμε τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, μας είπε ότι 4 άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο τον κυβερνάνε έχοντας μπροστά τους τις εναλλασσόμενες μαριονέτες της πολιτικής.
Όπως καταλαβαίνετε, εγώ όταν το διάβασα, έτσι εξηγείται και για ποιο λόγο τέσσερις πυροσβέστες της ομάδας πυρόσβεσης μολύθηκαν, τραυματίστηκαν με χημικά εγκάβματα χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με τις φλόγες όταν πήγανε για να ανασύρουν από μέσα νεκρούς και οτιδήποτε άλλο υπήρχε. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι το σάπιο κράτος το οποίο εμείς έχουμε φροντίσει. Εμείς έχουμε φροντίσει με τη σιωπή μας να συντηρούμε και θα έπρεπε να ντρεπόμαστε ως λαός για αυτή την κατάντια. Εμείς, ο κάθε ένας από μας, συμμετέχει σε αυτό το έγκλημα. Διότι η σιωπή είναι συνενοχή. Σιωπήσαμε τα χρόνια της ψευδούς ευμάρειας. Σιωπήσαμε για όλες τις μίζες, για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στον τόπο μας, για να συντηρήσουμε έναν υποτιθέμενο τρόπο ζωής, με πολύ χρήμα ή με λιγότερο, για να έχει ο ένας σε κάθε οικογένεια ο καθένας από ένα μάξι, και είπαμε καλά γίνεται και δεν βαριέσαι και το ένα και το άλλο. Σιωπήσαμε σε αυτό το έγκλημα που κάνουμε εμείς στον τόπο μας, επιτρέποντας όλους αυτούς εδώ να έχουν ζήσει από το λίπος μας, από το λίπος μας τελικά. Να έχουν γεμίσει τις τσέπες τους. Μου έλεγε χθες, συζητούσα και μου λέει, μα τώρα βλέπω εγώ γεμάτα τα μαγαζιά, γεμάτα και τα λοιπά, και εξηγούσα ότι ένα 20% μιας πυραμίδας πάνω στην κορυφή της ελληνικής κοινωνίας ζει εις βάρος του υπόλοιπου 80%. Αυτή η κυβέρνηση, για να θυμηθούμε, με 7,5-9 δισεκατομμύρια τα διέθεσε στην περίοδο του κοροναϊού, χωρίς να κάνει την παραμικρή προκήρυξη για σύμβαση με το δημόσιο. Τα έδωσε αβαβά, αριστερά και δεξιά. 9 δισεκατομμύρια. Και με ανανέωση συμβάσεων που κανονικά θα έπρεπε να περάσουν σε καινούργιους διαγωνισμούς, το σύνολο έφτασε του ποσού αυτού τα 15 δισεκατομμύρια. Πρέπει να σας θυμίσω ότι για 32 δισεκατομμύρια, για έλλειμμα 32 δισεκατομμυρίων, αυτό ήταν το ποσό που χρειαζόταν η Ελλάδα για να μην μπει στο μνημόνιο, στο δουνουτού, για να μην χάσει την εθνική της κυριαρχία, για να μην γίνει μια πραγματική αποικία, ένα... αυτό εδώ που έχουμε και που νομίζουμε ότι είμαστε ελεύθεροι, ήταν 32 δισεκατομμύρια. 33 κάπου εκεί. Αυτή η κυβέρνηση μέσα σε 1,5-2 χρόνια έδωσε 15 δις. Υπάρχει μια πυραμίδα που δεν είναι ο διευθυντής μόνο μιας τάδε κλινικής ή εταιρείας του δημοσίου ή εταιρείας του ιδιωτικού τομέα. Ούτε μονάχα ένα κομμάτι από τον... δεν αφορά, είναι οριζοντιωμένο όλων των επαγγελμάτων. Δεν αφορά μονάχα κάποιον που εργάζεται σαν υψηλόβαθμο στέλεχος πιθανά στην ελληνική αστυνομία ή στον θεσμό της δικαιοσύνης. Πάντως υπάρχει μια διάχυση αυτού του χρήματος σε αυτή την πυραμίδα όπου στέκεται πάνω στο σβέρκο όλων των υπολείπων Ελλήνων, που δεν παίζει ρόλο ούτε το χρώμα, ενώ ούτε το κόμμα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα και τα πράγματα μόνο για χειρότερα. Ακούσατε και τον κύριο Καρβουνόπουλο και τους υπόλοιπους συνομιλητές εδώ σε αυτήν την εκπομπή να περιγράφουν πράγματα τα οποία ισχύουν. Πράγματα τα οποία απλώς μας οδηγούν, γιατί ίσως να επιθύμησε ο Έλληνας αντί να πεθάνει και να αναστηθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή να κάνει την εγχείρηση που χρειαζόταν. Τώρα θα μου πεις, θυμίζει λίγο τον Παπαδόπουλο. Όχι, 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 δεν εννοώ αυτό. Να κάνει λοιπόν την εγχείρηση στη ζωή του, τον καθαρισμό, να φύγει ο καρκίνος, ο οποίος έχει απλωθεί, προτίμησε έναν αργό θάνατο. Και για αυτόν και για την Ελλάδα. Προτιμήσαμε έναν αργό θάνατο. Επιλέξαμε να μείνουμε υποτελείς, επιλέξαμε
την υποταγή. Επιλέξαμε αυτό που μάθαμε στην ουσία να κάνουμε, να σκύβουμε το κεφάλι. Και έτσι πορευτήκαμε. Και έρχονται αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα, είτε της καταστροφής ενός ολόκληρου τεράστιου θεσσαλικού κάμπου, είτε του εγκλήματος στα Τέμπη, είτε αυτό το οποίο ξεκινάει, να το καλύψουμε, όχι να το καλύψουμε, να έρθει μπροστά μας και να σκάσει τα μούτρα μας. Αυτή είναι η ιστορία. Πώς το δεχόμαστε? Νομίζω ότι το δεχόμαστε με κάποια ευκολία. Δεν μπορώ να καταλάβω αλλιώς πώς γίνεται και συνεχίζουμε να επιμένουμε σε αυτό το δρόμο. Να ξέρετε πάντως ότι έρχονται μισθοί πια Λιθουανίας για την Ελλάδα. Πιο στη χάρη μας. Αυτό να το ξέρετε. Να το περιμένετε και μη σας έρθει ξαφνικά ότι ήρθε ουρανοκατέβατο όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Ότι ήρθε μια κρίση και ξαφνικά χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το Μετρόπολης κληρώνει 8 προσκλήσεις για τον αγώνα της Τετάρτης μέχρι την Τρίτη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη στις 13 Φεβρουαρίου στις 2 παρατέταρτο. Μπορείτε να συμμετέχετε και να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις μέσω διαγωνισμού, μέσω SMS, στέλνοντας το 54344 και γράφοντας με μικρά λατινικά αλφα μη άσο κάτω παύλα και με κεφαλαία ελληνικά ΠΑΟΚ κάτω παύλα το ονοματεπώνυμό σας. Επιμένω και επαναλαμβάνω. Στέλνετε για να διεκδικήσετε μία από αυτές τις προσκλήσεις ένα μήνυμα στο SMS στο 54344 γράφοντας με μικρά λατινικά αλφα μη άσο κάτω παύλα και με κεφαλαία ελληνικά ΠΑΟΚ κάτω παύλα το ονοματεπώνυμό σας. Να ξέρετε ότι οι νικητές όταν θα πρέπει να δώσουν το ΆΜΚΑ και το ΑΦΗΜΗ και για την παραλαβή του εισιτηρίου σας από το Μετρόπολης είναι οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Oh,
πίσω στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο και από ό,τι γύρω στις 9 και 4 θα έρθει στον αθαρί στον αέρα ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης από την Επιτροπή των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών με αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία για να έχουμε μια ακόμα πιο απτή, ξεκάθαρη εικόνα για όλα αυτά τα οποία τα τρομερά συμβαίνουν σε αυτό το τόπο. Λοιπόν, έχετε την παρακολούθηση που έρχεται στους... Έχουμε μάλλον την παρακολούθηση που έρχεται στους παρακολουθούντες τους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ τα λοιπά για να περιοριστεί η βία στα γήπεδα. Βέβαια είπαμε, χθες έλεγα δηλαδή ότι η βία στα γήπεδα είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ακριβώς στα γήπεδα, συμβαίνει έξω στους δρόμους. Πριν, μετά τα μάτς, σε ανύποπτους χρόνους κτλ. Οπότε αυτές οι μαζικές παρακολουθήσεις είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο για να κάνουμε έτσι μια δούμε πώς καλά δουλεύουν οι εφαρμογές με αναγνώριση προσώπου για παράδειγμα, ελέγχοντας μάζες. Τώρα λοιπόν έρχεται η καινούρια, το καινούριο που λένε φρούτο. Με νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει το προσεχές διάστημα στη Βουλή προς συζήτηση και ακολούθως βεβαίως προς ψήφιση και αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου. Με έμφαση βέβαια στο τι θα περιεχόμενο θα αναρτάται στις μεγάλες πλατφόρμες, στις μεγάλες λεωφόρους, δηλαδή Facebook, Twitter, Instagram και τι άλλο τέλος πάντων χρησιμοποιεί ο καθένας. Μάλιστα. Ο υπουργός λοιπόν ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας, αναφέρθηκε στο DSA, Digital Service Act. Έτσι μου αρέσει το DSA, θυμίζει λίγο αστυνομικό, ας πούμε έτσι. Τι είσαι εσύ, είμαι από το Digital Service Act. Που μπαίνει πλέον για καλά στις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων και βεβαίως λοιπόν θέλαμε να είμαστε Ευρωπαίοι με το ευρώ μπροστά, οπότε θα πρέπει να το υποστούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα λέει που θα πρέπει να λύσουμε? Το γεγονός λέει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων, των social media, των κοινωνικών μέσων, διότι έχουμε χωθεί μέσα σε ολόκληροι άνθρωποι, ας πούμε, έχουμε χωθεί στην οθόνη ενός υπολογιστή. Και σταματήσαμε να συναντούμε τους υπόλοιπους ανθρώπους εκεί που θα έπρεπε, έξω δηλαδή στους δρόμους, στα καφενεία, στις πλατείες, στα σπίτια μας. Βεβαίως. Έχουν λέει τέτοια δύναμη που όταν ο κάποιος πολίτης δει κάτι που τον ενοχλεί, τον αφορά, τον δυσφημεί, είναι πολύ δύσκολο να ζητήσει επανόρθωση. Ο προσχηματικός λόγος, όπου θα πρέπει να ονομάσω μάλλον πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο, με τον προσχηματικό λόγο θα πρέπει να το βάλω. Δύο λέξεις, δύο φράσεις, μάλλον μία φράση και μία λέξη μου φαίνεται ότι πρέπει να χαρακτηρίζουμε όλα όσα συζητάμε. Λέξη εξάρτηση και ο προσχηματικός λόγος. Έτσι λοιπόν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και στείνει τοπικά σε κάθε χώρα τοπικά κέντρα φορείς συντονισμού που θα συγκεντρώνουν τα όποια παράπονα και θα είναι υποχρέωση πλατφόρμα μέσα σε ελάχιστο δυνατό χρόνο να κάνει την όποια διόρθωση. Μάλιστα. Ο πολίτης κάνει την καταγγελία στο Εθνικό Συντονιστικό Φορέα, ο δικός μας ο φορέας επικοινωνεί παράλληλα με το φορέα της χώρας που έχει έδρα η πλατφόρμα και θα πρέπει αυθημαρών η πλατφόρμα, αν είναι και YouTube, έτσι σωστά, να ενεργήσει για να λυθεί η όποια παρεξήγηση. Για παράδειγμα, κυκλοφόρησαν πρόσφατα με δημοσιογράφους τα οποία ήταν ψεύτικα. Deepfake. Εγώ έβλεπα ένα φοβερό deepfake. Γι' αυτό δεν έχω εμπιστοσύνη και τώρα δεν έχω εμπιστοσύνη και σε ό,τι διαβάζω από την αλήθεια. Σε ό,τι βλέπω. Ήταν ένα βιντεάκι όπου έδειχνε τον κύριο Κασελάκη. Φυσικά βάλανε το πρόσωπο του κύριου Κασελάκη. Εξαιρετικό, εξαιρετική δουλειά. Δήθεν ότι είναι σε κάποια νεαρή ηλικία, γιατί ήταν νεαρός αυτός που χόρευε έτσι λίγο τρανς και τα λοιπά. Και είδα ότι βλέπω, ας πούμε, σε τούνελ, πολύχρωμες πεταλούδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φυσικά αυτό ήταν ένα deepfake. Οπότε υπάρχουν αυτά εδώ, ωραία τα deepfake. Αλλά ποιος πέφτει σε αυτή την παγίδα, πόσο ηλίθιοι έχουμε γίνει? Όπως και να το κάνουμε, ακολουθώντας λοιπόν να ανοίξει ο κύριος Υπουργός το κουτί της Πανδώρας σε σχέση με την ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο. Καθώς είναι βεβαίως εύλογοι οι φόβοι σχετικά με τα κριτήρια με τα οποία θα κατεβαίνουν όχι μόνο βίντεο που θα θεωρούνται ψεύτικα, αλλά ολόκληρα άρθρα, αναρτήσεις και λογαριασμοί. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει μια καινούρια συζήτηση που έχουμε να κάνουμε με το γενικότερο έλεγχο των ειδήσεων. Δηλαδή, πώς καταλαβαίνετε, ας πούμε όλα αυτά τα οποία π.χ. εντάξει, με τιμάτε με την αγάπη σας, με τη συμπαράστασή σας, με το να ακούτε αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Είπαμε προχθές πώς αυτή η εκπομπή πήρε αέρα, πήρε φτερά κτλ.
Και γιατί ακολουθεί και θέλει να βρίσκεται εκεί που ακουμπάει η αλήθεια. Και να μην αναμεταδίδει ούτε ψέματα, ούτε να είναι στημένη, ούτε εξαγορασμένη, ούτε τίποτα. Αυτό είναι αυτός είναι ο χαρακτήρας, ο δικός μου, τέλος πάντων, της εκπομπής σίγουρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε σε όλο το διάστημα είχαμε αυτό, γιατί δεν είχαν φροντίσει να δουν και τα νομοθετικά που μπορούν να αποκλείσουν π.χ. τον λόγο σε ανθρώπους που θέλουν να μεταφέρουν την αλήθεια στους ακροάτες και τους ακροατές εδώ του ραδιοφώνου, όπως και σε άλλο όμως ραδιόφωνα. Δεν είχαν φροντίσει, ρε παιδί μου, να φτιάξουν ακόμα τα εργαλεία, όμως είδανε ποια είναι τα πράγματα που μπορείς, ας πούμε, να πρέπει να καλύψεις τα κενά, ας πούμε, στην νομοθεσία, και έχουν ξεκινήσει και βγάζουν νόμους και νομάκια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ως άνθρωπος έχω το δικαίωμα, έχετε, εδώ σας ανοίγω, πούμε, ανοίγουμε τις γραμμές και ο καθένας λέει τη γνώμη του για αυτό το α, το β, το γ. Αυτή είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία σημαίνει ότι λέω τη γνώμη μου και δηλώνω, βουλεύομαι προς αυτό ή το α, το β, το γ. Άμα γράψεις λοιπόν τη γνώμη σου που ο άλλος μπορεί να το ονομάσει ότι είναι ψευδής είδηση, γιατί είναι ψευδής η γνώμη μου? Όχι. Πώς καταλαβαίνετε, έρχεται η λογοκρισία, η ιντερνετική, η οποία βέβαια δεν θα αφορά μόνο το ίντερνετ, όπως καταλαβαίνετε, θα αφορά και τα υπόλοιπα, εντάξει. Οπότε ετοιμαστείτε λοιπόν για τα χαπάκια σας, να τα παίρνουμε όλοι μαζί τα χαπάκια αυτά, να πέφτουμε σε μια κατάσταση νιρβάνα, για να μην μας ενοχλεί τίποτα, να μην μαρτυράμε τίποτα κτλ. Έτσι είναι όταν ψηφίζουμε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε ότι θα εισπράττουμε και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι. Ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε, για να το βάλουμε έτσι μέσα στο πλαίσιο της σκέψης μας, ότι 8 καθηγητές του συνταγματικού δικαίου, σε κοινή ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζουν, γιατί αποτέλεσε και θέμα και με την συζήτηση που κάνουμε αυτόν τον καιρό, τη αντισυνταγματικότητα των κυβερνητικών σχεδίων σε σχέση με τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Όπως αναφέρουν, είναι εσφαλμένη η εντύπωση ότι η πλειονότητα του συνοδέλφου του στάσεται υπέρ της συνταγματικότητας. Είστε 8 αυτοί συνταγματολόγοι, στέκονται σε όσα ορίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος, υπογραμμίζουν ότι προβλέπει ρητά η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, ενώ καταλήγουν ότι για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση. Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι με τη δήλωσή τους δεν εκφράζουν πολιτικές αντιθέσεις, αλλά τις. Δηλαδή, έχει κατάλαβες. Δηλαδή, να λες τη γνώμη σου που διαφωνεί με τον Βλάκα, τον Α, τον Β υπουργό, είναι αντιπολιτευτικό. Καμία σχέση. Περασπίζονται οι φοιτητές σήμερα, περασπίζονται το Σύνταγμα. Και οι αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν δώσει όρκο στο Σύνταγμα να το διαφυλάτουν, είναι αυτοί οι οποίοι δεν τον περασπίζονται. Δεν είναι τρελό? Όποια αντίθεση να έχει ο καθένας, τις αντιθέσεις μου σε σχέση με την κομματικοποίηση στον χώρο του πανεπιστημίου, επειδή τα έζησα ως φοιτητής, αλλά και βλέπω και τα αποτελέσματα, σαφέστατα, το έχω κάνει σαφές πολλές φορές. Όμως στην πραγματικότητα αυτή είναι μια νεολαία, θέλει να κάνει, να πει αυτό που νομίζει ως σωστό. Τι να κάνουμε? Πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Γιατί εμείς έχουμε ανοίξει τις πόρτες της κολάσεως σε αυτόν τον τόπο. Όλοι μας. Οπότε έχουμε τους φοιτητές να περασπίζουν το Σύνταγμα και τα ΜΑΤ, νέα και μια Ελλάδα νέα, όπως φωνάζαμε νεαροί τότε που το Πασόκ ποτίθεται θα έρχονταν να διαλύσει τις μονάδες αποκατάστασης τάξης, ας πούμε. Έτσι αυτό λέγαμε. Το ζήτησε ο λαός, το έκανε το Πασόκ πράξη. Τρεις κατσαρές δηλαδή. Λοιπόν, οπότε φτάνουν στο σημείο να. Οι δυνάμεις δηλαδή αυτοί που θα έπρεπε να περασπίζουν το Σύνταγμα, βουλευτές, δικαστικοί, αστυνομικοί, να κάνουν ακριβώς το ανάποδο. Βέβαια το έχουμε συνηθίσει αυτά τα 14 χρόνια. Είναι αφόρητη η διαστροφή αυτή της ερωτικής συνέβρεσης του συστήματος με το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο το έχει στείλει κουρελιασμένο.
Λοιπόν, αναλυτικά λέει, με αφορμή ορισμένες γνωμοδοτήσεις και τοποθετήσεις συναδέλφων που είδανε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι η πλειονότητα των καθηγητών του συνταγματικού δικαίου τάσσεται αναφανδόν υπέρ της συνταγματικότητας των κυβερνητικών σχεδίων για τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να δηλώσουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Το άρθρο 16 του Συντάγματος προβλέπει ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση, ότι οι καθηγητές τους είναι δημόσιοι λειτουργοί και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Κατά τη γνώμη μας, η ρητή αυτή απαγόρευση δεν μπορεί να παρακαμφθεί με βάση μια συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο, έτσι που να μοιάζει ότι είναι ερμηνεία του Συντάγματος. Άλλωστε, η Ελλάδα ούτε έχει καταδικαστεί ποτέ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου εξαιτίας της απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ούτε καν έχει παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο. Συνεπώς, μπλα 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 μπλα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η Ελλάδα έχει παραμευθεί βέβαια, έχει μια απόφαση, ένα ψήφισμα αυτή τη στιγμή το οποίο είναι τρομερό, καταδικάζει ας πούμε και αναφέρεται στην πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου η δημοκρατία, η δημόσια γνώμη, η δημοσιογραφία, συμφωνώ, δεν θεωρώ τον εαυτό μου άλλωστε δημοσιογράφο, ραδιοφωνικό παραγωγό ναι, δημοσιογράφος όχι, βρίσκονται σε μια καταδίωξη, σε μια απεινή καταδίωξη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό το ψήφισμα, κυρία Ούρσουλα λέει, ο κυρία Ούρσουλα φον ντε Λάιεν, ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Βέμπα γραμμίζουν τις φιλοδοξίες του κυρίου Μητσοτάκη. Λέει, είναι οριώδες το πολιτικό σκηνικό που οδήγησε στην καταδικαστική απόφαση του Ευρωκοινοβούλου για το κράτος δικαίου, για το κράτος αδίκου, θα πρέπει να λένε, του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Και το πολιτικό μυστικό κρύβεται πίσω από αυτήν, αποκαλύπτει από την, το αποκαλύπτει η εφημερίδα Εστία. Το Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε βεβαίως να τοποθετηθεί. Τι λέει? Προφανώς αναφερόταν στην Ολλανδική Φιλελεύθερη Κυβέρνηση της Ιντεβέλτ, η οποία έχει πρωταγωνιστεί στην υπόθεση. Δηλαδή έρχονται οι ξένοι, οι οποίοι γνωρίζουν μεταξύ το βόρβορο που είμαστε εδώ. Το γνωρίζουν βεβαίως, δεν είναι άγνωστο. Έχουν και αυτοί το μερίδιό τους, διότι για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Άμα ήταν από την αρχή και από την πρώτη μέρα, από day one, όχι τώρα, όχι πριν από 10 χρόνια, πριν από όταν πήγαμε εκεί το 1900, πότε πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πασόκ. Αχ, που ήταν εκείνα που λέγανε, ο και να το ίδιο συνδικάτο, τέλος, ναι. Λοιπόν, από το 81 και μετά θα έπρεπε, ας πούμε, day one, θα έπρεπε να μην συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Γιατί να ξέρετε, οι μηχανισμοί στην Ευρώπη συμμετέχουν σε αυτή τη λαϊλασία σε κάθε τόπο. Υπάρχουν τα λόμπι, ας πούμε. Θυμάμαι ότι είχα γνωρίσει έναν πολύ μεγάλο λομπίστα του φαρμακευτικού τομέα από πολλά χρόνια πριν και μου λέγε με τώρα τι λες, αδερφέ. Όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη πες τη τάξη των 100 δις. Τα 90 δις, ή τέλος πάντων ένα τέτοιο ποσοστό, μοιράζονται εκεί ανάμεσα σε αυτούς που πήραν την απόφαση για αυτό το πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα 10 δις φτάνουν και εκεί που υποτίθεται για αυτό το οποίο υποτίθεται ενεκρίθη το πρόγραμμα. Που καταλαβαίνετε, γίνεται της Μούρλης. Αυτά συμβαίνουν. Πάντως, 13 ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενέκριναν αυτό το ψήφισμα και δεν είναι καθόλου τυχαία πρόσωπα. Γιατί διατηρούν άριστες σχέσεις και με την Ούρσουλα φον ντε Λάιεν. Είναι οι ευρωβουλευτές του Renew που είναι στη σφαίρα επιρροής του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν και οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Ομάδας ανάμεσα και που είναι στον έτερο φίλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Σόλτς. Διότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ψηφίσαν κατά της Ελλάδος, υποτίθεται πολιτικοί φίλοι του κυρίου Πρωθυπουργού. Αχ, όπως βλέπετε, μας μουτζώνουν, μας δίνουν σφαλιάρες, εμείς όμως αγρόν αγοράζουμε. Το είπα εχθές, κάποια στιγμή ο Έλληνας περπατάει, τον φτύνουν, κοιτάει πάνω και λέει βρέχει. Oui, oui. Βρέχει και συνεχίζουν και πορευόμαστε. Υπήρξε βέβαια και ένα αντιψήφισμα που έφαλε η κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, ήταν απολογητικό.
που διαβεβαίωνε. Και άκουγα σήμερα ένα εδώ Θεσσαλονικιό, συγγνώμη κιόλας, ένα Θεσσαλονικιό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, νεαρό σε ηλικία, και λέγει, μα αυτοί είμαστε στη φάση εδώ να κάνουμε άλματα. Κάνουμε άλματα προς τα μπρος για το δίκαιο. Κάνουμε άλματα προς... Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα? Τι άλματα δηλαδή, με συγχωρείτε, τα αυτονόητα. Είναι 2024. Το 1975 είναι 50 χρόνια πριν. 49 πόσο τέλος πάντων είναι. Τι να κάνουμε άλματα, αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατακτήσει εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το κράτος το οποίο δημιούργησε το μετεφιλιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Είναι σήμερα για να κάνουμε άλματα? Σου λέει ο Ταχιάου, συγγνώμη κιόλας κύριε Ταχιάου, αλλά εγώ δεν βγάζω. Όταν που λένε μεγάλη μπουκιά να φας, μεγάλη κουβέντα μη λες, λέει εκεί ο κύριος Ταχιάου, δεν υπάρχει περίπτωση, καθυστέρηση του flyover. Την επόμενη εβδομάδα, αυτό το πες 8 Νοεμβρίου. Θεσσαλονίκη πήγε επίσημα 5 μέρες πίσω. Πέντε μήνες, συγγνώμη, πέντε μήνες πίσω το flyover. Αποζημίωσε τον ανάδοχο. Ναι, θα μου πείτε αυτά τώρα τι είναι από αδιαφορία? Όχι ρε, μίζες είναι αυτά. Μίζες, γιατί κάθε φορά που πέφτει φραγκάκι και μπικικίνι, ας πούμε, στον ανάδοχο, μοιράζονται και ανάλογες μίζες. Κανένας μας δεν έχει εξηγήσει για ποιο λόγο πρέπει να γίνει. Κανένας δεν είπα, όχι να μας εξηγήσει, όχι να μας πει να ξέρετε παιδιά, να πηγαίνετε πιο γρήγορα στις δουλειές σας, είδα ως πάνω θα αποφορτιστεί το ένα το άλλο. Όχι. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Τρακ, πάρε μια πενταγωσάρα. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, όπως καταλάβετε, ναι, ακριβώς έτσι. Τι νομίζατε, τελείωσε με τον Τζογατζόπουλο? Μας έλεγε εδώ προχθές και ήταν μια, εντάξει, το είναι γνωστό, αλλά δεν έχει καμία σημασία, δεν πειράζει. Το κάνουμε ακόμα πιο γνωστό. Όταν πιάσανε τον Τσοχά να τα έχει πάρει αυτό τον υπέροχο ωραίο Μπρούμελ, που κυκλοφορούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη και το σεβόντουσαν άπαντες και του φιλούσαν το χέρι και είχε και ωραίο ύφος και τα λοιπά. Ποιος τον θυμάται τον Τζογατζόπουλο? Μακαρίτης. Εγώ δεν πιστεύω στον νεκρή δεν δικαιώται. Οι νεκροί πρέπει να πληρώνουν τα κρίματά τους. Κανένας δεν δικαιώται, φίλε. Δηλαδή, πηδάς μια ολόκληρη κοινωνία. Δεν αναφέρομαι, δεν το κάνει μόνος του. Αλλά αυτό το βρήκαν εξυλαστήριο θύμα, όπως είχαν βρει και το Λάκη το Γαβαλά τότε που ξέσπασαν τα σκάνδαλα, τότε που μας βάλανε στο μνημόνιο. Εντάξει. Λοιπόν. Και ήταν γνωστό. Ήταν γνωστό ότι είχε πάρει μέσες. Όχι τώρα τελευταία, ούτε όταν το καταδικάζανε, ούτε όταν έβγαινε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι κράτος εν κράτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έλεγε ότι αυτός είναι ένα τηλεφωνικό νούμερο, ας πούμε, και όχι τραπεζικός λογαριασμός. Καταλάβατε? Τώρα σίγουρα, αλήθεια. Εγώ γνωρίζω από συζητήσεις που έτυχε να έχω το 2001, τότε, ξέραν και τα ποσά ακριβώς. Ακριβώς τα ποσά που είχε πάρει η Μίζα Τσοχαζόπουλος. Και όχι από το Πασόκ. Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία τα ξέραν. Κοντινά στελέχη εκεί του μετέπειτα πρωθυπουργού. Πολύ κοντινά. Αδελφικά. Ομοκρέβατε. Ας το πούμε έτσι. Και σου λέει ο Τσοχαζόπουλος. Όχι. Ναι, τέλος πάντων. Μην παρεξηγείτε αυτό που είπα, παρακοιμόμενοι. Έμπιστοι άνθρωποι δηλαδή. Λοιπόν, τσα-τσα-τσα. Τα ακριβώς των ποσών. Όσα πήρε, τότε το ξέραμε. Για τα υποβρύχια. Για τα τόρμιένα και όλα αυτά εδώ δεν μου είπαν. Αλλά για τα υποβρύχια μου είχαν πει 86 εκατομμύρια μάρκα ήταν η μίζα που είχε πάρει ο κ. Χαζόπουλος. Και επιβεβαιώθηκαν. Τα γνωρίζαν λοιπόν. Τα μάθανε πότε καταδικάστηκε ο Τζογατζόπουλος. Βεβαίως και ο άνθρωπος ήταν και ηλίθιος. Κρατούσε προσωπικό ημερολόγιο. Τι να πω. Α, βέβαια ήταν ηλίθιος με στυλ. Δηλαδή το κρατούσε στα γαλλικά. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλο αυτό το πράγμα. Μίζες. Και ξέρετε, όταν δίνουν μίζες, δεν πάνε ακριβώς στην τσέπη του μιζαθήσα. Όχι. Διότι αυτοί πρέπει να φτιάξουν, ας πούμε, όπως οι Siemens, οι οποίοι κατέληξαν, οι μίζες της Siemens κατέληξαν σε αθώωση όλων.
αθώα τα παιδιά. Καθαρά τα χέρια. Λοιπόν, όλοι. Τσουκάτι, μάτι, ξέρω εγώ, και βγάλετε και Βερελής και οι υπόλοιποι. Αθώα τα παιδιά, ξέρω εγώ. Έτσι. Α, τώρα πήραν 100, πήραν 200. Τι είναι αυτά τα ποσά, ας πούμε, και με τον πληθωρισμό τώρα σήμερα. Πόσο είναι. Τι είναι, βρε, τι είναι αυτό. Τι είναι ο Κάβρας, τι είναι το ζουμί του, λοιπόν. Ε. Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια. Μετά από 20 χρόνια τελειώνουν οι υποθέσεις αυτές, βεβαίως, γιατί έτσι είναι το σύστημα εδώ στην Ελλάδα. Ο φτωχός να πηγαίνει στη φυλακή απευθείας και σούμπιτος, και αυτός ο οποίος είναι μίζωθής να μην πηγαίνει ποτέ. Λοιπόν, κάνουν και ένα άλλο κόλπο. Φτιάχνουν έτσι την κατηγορία ώστε να εκπέσει. Δηλαδή, να τον βάλουμε μέσα γιατί έφαγε 10 εκατομμύρια. Ναι. Φτιάχνουν λοιπόν την οικοδόμηση αυτής της κατηγορίας έτσι ώστε να πούνε, ας πούμε, ναι, φτάφαγε μένα, αλλά ξέρετε, έτσι όπως το φέρετε εδώ σημαίνει ότι έχετε παραβεί τον νόμο, άρα είναι κακοδικία. Κατάλαβες, ναι. Βλέπε φωλή-φωλή, ας πούμε, και κάτι άλλο. Μεγάλα κόλπα και ωραία κόλπα. Άλλα κόλπα. Άρε Βλάση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί δεν δίνουν, κρατάνε και φτιάχνουν και ένα μαύρο ταμείο. Το μαύρο ταμείο της Ζήμενς. Πρόκειται από όλες τις μίζες ένα ποσοστό που έδωσε στους υπουργούς και τα λοιπά και στους δικούς μας και τους Αφρικανούς και δεν ξέρω και πού έδωσε, ποια άλλα κράτη ας πούμε είχε δώσει. Φτιάχνει ένα μαύρο ταμείο. Και μετά ο πρωθυπουργός πρέπει να δώσει και παρακάτω. Διότι άμα δεν δώσει παρακάτω, βλέπεις. Άμα τα θες να είσαι φαταούλα, πώς τα λέγει, μονοφαγάς που έλεγε ο Κοτζιάς, μην είσαι μονοφαγάδες. Λοιπόν, μπορούμε να το απλώσουμε αυτό και στα υπόλοιπα. Πρέπει να μοιράσεις, ρε παιδί μου, να δώσεις κάτι της εδώ, να δώσεις κάτι της εκεί, να δώσεις κάτι της στο παραπέρα. Έτσι πάει. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και εμείς, κάτσε και φάτα. Κάτσε και φάτα, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή. Λοιπόν, να περάσουμε στο... Βάλουμε λίγο μουσικούλα και να περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την κυρία Μαρίνα Μπίκου, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι εδώ πίσω στο στούντιο. I've even got the mother.
Και εδώ πίσω. Μετρόπολης 95 και 5. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και πρέπει να πούμε, εντάξει, έγινε ένας χαμός, ένας σαματάς, διότι από τα μέσα σε αυτά τα μερικά χρόνια των 4 χρόνων, ο κύριος Κικίλιας από 21 κίνητα παίκτης 27, ο κύριος Κικίλιας από, πόσο λέει εδώ, βλέπω για το, από τη Βουλή Watch, από 218.000 ευρώ καταθέσεις και 117.500 εισοδήματα, έφτασε στα το 21, στα 1,25 εκατομμύρια, 1,7 εκατομμύρια τα εισοδήματα, 1,25 καταθέσεις, τα παιδικά προϊόντα ίδια, τα αυτοκίνητα 4, είχε περισσότερα αμάξια, όχι, είχε, ναι, είχε 6 αυτοκίνητα, τώρα 6 αυτοκίνητα, εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και είχε 6 αυτοκίνητα το 20, 4 αυτοκίνητα το 21 και είπε ότι τον λασπολογούν και απαντάει με μηνύσεις ότι αναπαράγουν ψευδή στοιχεία, τι λέγανε τα κοινωνικά μέσα. Σε 7 χρόνια λέει από ένα κινητό τα έκανε 27. Ναι, δεν πήγα τόσο πίσω να πω την αλήθεια. 21 πάντως είχε το 19, το 18 κάπου εκεί. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά. Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του, νομίζω, με εντυμότητα, καθαρότητα και βεβαίως φαντάζομαι ότι κάποιες δουλειές κάνει και πέρα από το να είναι υπουργός. Να τα βλέπετε εσείς, μην είστε μόνο υπουργοί, να κάνετε και καμιά δουλειά παραδίπλα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι είναι και παντρεμένος με κάποια κυρία από το τη Showbiz. Λοιπόν, όποιο να το κάνουμε, αν πάει κοιτάξετε το πόθεν. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι επειδή αναγκάστηκα να δω τα πόθεν ενέσχεση του 17, του 18, δεν πήγα πιο πίσω. Πού να βρω όλο τον χρόνο. Λοιπόν, καταρχάς τα πόθεν ενέσχεση δεν βρίσκονται εκεί που πάντως που υποτίθεται θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή σε βγάζει. Βέβαια υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται Wayback Machine και άμα θες να βρεις κάτι που το έχουν. Τα πόθεν ενέσχεση μέχρι και το 19 είναι αφαιρεμένα από τον χώρο. Το site της Βουλής δεν βρίσκονται, είναι error 4-0 error. Λοιπόν, για όλους δεν αναφέρομαι μόνο για τον κύριο Κικίλια, γιατί ήθελα να δω, ας πούμε, την πορεία προς την εξουσία. Πολλές φορές είναι και πορεία προς το χρήμα. Πώς το κάνουμε τώρα, το ένα φέρνει το άλλο φέρνει το ένα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να σας πω ότι τα έχουν αφαιρέσει. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Παπαδημούλης είναι το κατεξοχήν παιδί, ας το πούμε έτσι. Αγόρασε το 2021 μια μονοκατοικία στο νέο ψυχικό, 250 τετραγωνικά μέτρα. Ψυχικό, νέο ψυχικό, ωραίο, μονοκατοικία. Αχ, αυτή η αριστερή με τη δεξιά τσέπη. Κατασκευή το 1989. Το κίνητο αγοράστηκε για 400.000 ευρώ. Ενώ αντικειμενική του αξία, είδατε να ορίστε. Φτηνά. Αγοράζεις το 2021 μια μονοκατοικία 240. Να ξέρετε κιόλας, για να πάνε να ψωνίσετε κι εσείς αν μετάχετε αυτά τα χρήματα. Οπότε πρέπει να δούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από την δεκαετία, λέει, υποθυμίζεται από τη δεκαετία, διετία 18-19, ο κύριος Παπαδημούλης προχώρησε αγορά 15 διαμερισμάτων σε υποβαθμισμένες περιοχές και στη συνέχεια τα μίσθωνε σε ΜΚΟ για τη φιλοξενία των μεταναστών. Ψυχοπονιάρης. Ορίστε, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, οπότε να καταλαβαίνετε ότι. Αχ, τι γίνεται, τι γίνεται. Μου αρέσει που είναι το άρθρο. Έχετε. Οι βουλευτές αξιοποίησαν το ράλι στις τιμές των ακινήτων. Και ένας φίλος από κάτω γράφει το εξής, γιατί έχει μια αναλυτικότητα ποιος έχει πάρει τι και τα λοιπά. Και λέει: δεν προέβλεψε ρε κανείς το ράλι. Το γνώριζανε. Το φέρανε το θέμα. Άρε Έλληνα. Άρα, ναι. Λοιπόν, καλό, ε. Και εντάξει, πρέπει να σας πω ότι αυτά τα slap, slapέγεται όταν κάποιος κατηγορείται για κάτι, μάλλον τον εγκαλούν δημοσίως για πλουτισμό και πάει και κάνει μηνύσεις, ας πούμε, διότι έχει τη δύναμη και το χρήμα. Γι' αυτό υπήρχε εδώ πέρα η φράση να σταφάνει η γιατρική δικηγόρη. Η δικηγόρη είναι ακριβώς σπορ.
Λοιπόν, οπότε σε κάνει μήνυση και εντάξει. Μετά εσύ αναγκάζεις να το βουλώσεις, να ζητήσεις δημόσια συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μου πείτε, τι έγινε στην Ελλάδα? Να, γι' αυτό καταδικάστηκε η Ελλάδα, πρέπει να σας πω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά πρέπει να πω, να προσθέσω εδώ, σας έλεγα ότι θα γίνει χαμός με τη συνέντευξη που πήρε ο Τάκερ Κάρσον από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Μέχρι στιγμής είναι δεκάδες, 77 εκατομμύρια αυτοί που έχουν δει στο Twitter, 77 και εκατομμύρια χρήστες. Μου μπορεί να είναι τώρα που έχουν πάει και στα 100. Όπου βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την συνέντευξη ο κύριος Πούτιν λέει πάρα πολλά πράγματα για την Ουκρανία, για το ΗΠΑ, για την ΗΠΑ, για το ΝΑΤΟ, για το Δύο Παγκόσμιο, για τον Έλον Μάσκ, την τεχνητή νοημοσύνη. Και όπως καταλαβαίνετε, σπάει τα μία αυτή. Μπράβο του Τάκερ Κάρσον, είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος απολύθηκε, είπαμε, μόλις μπόρεσε και πήρε το πλειοψηφικό, ή τέλος πάντων το ποσοστό, η BlackRock, που διαχειρίζεται κάτι, νομίζω, 6, 7, 8, 10, 3 δισεκατομμύρια. Αγόρασε και από το Fox ένα 15% και τσουκ, ο Τάκερ εκτός γηπέδου. Ο κύριος Πούτιν ότι στη Σοβιετική Ένωση δόθηκε μεγάλη έκταση που δεν της ανήκει ποτέ, συμπεριλαμβανομένου και της περιοχής Μαύρης Θάλασσας. Όταν διαβάζει αυτό κάποιος, λέει, κάτσε, τι λέει, γιατί η Σοβιετική Ένωση, εμείς στο μυαλό μας έχουμε τη Σοβιετική Ένωση, την ταυτίζουμε με τη Ρωσία. Όχι. Άλλο πράγμα. Μην ξεχνάτε, από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δημιουργηθήκαν. Α, μάλιστα, έχουμε τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Χαίρετε, κύριε Κωνσταντινίδη. Και σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είστε στην Επιτροπή των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, σωστά? Συγγενής θύματος είμαι και μέλος του Συλλόγου. Και μέλος του Συλλόγου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μου. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Οπότε, αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μου λιγάκι τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί με εξηγήσατε στο τηλέφωνο ότι δεν είναι πραγματοποιημοσύνη, λάθος έχει παρουσιαστεί ως έτσι. Πείτε μου ακριβώς τι έχει γίνει, αν έχετε την καλοσύνη να μας το πείτε λιγάκι με έναν άνθρωπο. Θα σας πω λίγο ένα πολύ μικρό ιστορικό για να καταλάβετε. Βεβαίως, ναι, φυσικά εννοείται. Είχαμε κάνει γύρω στον Αύγουστο ένα υπόμνημα στον εφέτη ανακριτή, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες ουσίες οι οποίες δεν συνάδουν με αυτά που έχουμε δει και με αυτές τις πραγματογνωμοσύνες των δικαστικών πραγματογνωμόνων, και τον είχαμε πει να ορίσει κάποιους χημικούς μηχανικούς, ούτως ώστε η καινούργια, και να ζητήσει, και ζητήσαμε και νέα δειγματοληψία, ούτως ώστε να υπάρχει και χημικός μηχανικός ή βιοχημικός σαν τεχνικός σύμβουλος ή σαν ορισμένος δικαστικός πραγματογνώμονας. Αυτό δεν έγινε. Υπάρχηκαν λοιπόν τα δείγματα τέλος Αυγούστου από το αστυνομικό τμήμα Ντεμπών και δόθηκαν στο χημείο του κράτους, και επειδή είχε μεσολαβήσει η κακοκαιρία του Ντάνιελ, είχε προγραμματιστεί η δειγματοληψία από τον Ευαγγελισμό και από το Κουλούρι να γίνει αρχές Σεπτεμβρίου και δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί, οπότε μεταφέρθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου. Τα δείγματα, τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους για την δεύτερη δειγματοληψία, δηλαδή αυτό που έγινε από το Κουλούρι και από τον Ευαγγελισμό, ήρθαν, αν θυμάμαι καλά, γύρω τέλος της χρονιάς, γύρω στα τέλη Δεκεμβρίου.
και από όσο μου είπε ο εφέτης ανακριτής την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εκτός από σήμερα, δηλαδή τις προηγούμενες, πριν από 10 μέρες αρχές της χρονιάς, mm-hmm. μου είπε ότι δεν έχουν τίποτα μέσα τα στοιχεία αυτά. Αυτό και το παρατήρησα γιατί είχαν σωματωθεί στη δικογραφία που είχε μαζέψει η κυρία Κεχαγιά, mm-hmm. η αντισαγγελέας πρωτοδικών, σύμφωνα με την δεύτερη συμπληρωματική μήνυση που είχαμε κάνει στην περιφέρεια και στον περιφερειάρχη, τον πρώην, τον κύριο Αγοραστό. Άνω τελεία εδώ, η ερώτησή μου είναι ότι έπρεπε να τα κάνουν πριν γίνουν αυτές οι βροχές. Υπάρχει πιθανότητα η βροχή, αυτές οι τερές βροχές που γίνανε να αλλοιώσανε για την περιοχή που ήταν συγκεντρωμένα αυτά όλα που τα πήγαν εκεί στο κουλούρι. Όχι, από αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει, όχι. Αυτό το πραγματικό στοιχείο και αυτό που βγαίνει είναι ότι από την δειγματοληψία που έγινε από τέλος Αυγούστου από τα προσωπικά αντικείμενα mm-hmm. Των θυμάτων που ήταν φυλαγμένα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών, τα αποτελέσματα τα πήρα εγώ την Τρίτη από τη δικογραφία που πήρα στα χέρια μου, η οποία ήταν από 1 Δεκεμβρίου έως 5-6 Φεβρουαρίου. Και γυρίζοντας στο σπίτι άνοιξα λίγο να δω τα κείμενα που υπήρχαν μέσα και είδα τα αποτελέσματα από το χημείο του κράτους για τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα πότε δοθήκανε και μπήκανε στην δικογραφία? Πρέπει να βάλω το στικάκι να τα δω γιατί δεν τα έχω τώρα πρόχειρα μπροστά μου. Απλά περάστηκαν τέλος Ιανουαρίου στην δικογραφία. Άρα πριν από λίγες μέρες. Αν ήταν λίγο νωρίτερα ή αργότερα δεν το γνωρίζω αυτό. Πρέπει να ανοίξω λίγο το στικάκι. Είναι πολύ επιφορτισμένο το πρόγραμμά μου. Θα το γνωρίζω πιθανόν αύριο ή μεθαύριο. Mm-hmm. Θα το γνωρίζω για να σας πω επακριβώς. Okay. Η ουσία είναι ότι βλέποντας αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν ήταν και λίγα, τα αποτελέσματα δηλαδή του χημείου του κράτους, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στον τεχνικό σύμβουλο που έχουμε ορίσει, τον κύριο Κοκοτσάκη, ο οποίος είναι και ειδικός στα θέματα φωτιάς. Ναι. Και του στείλα όλο το κομμάτι που αφορούσε ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Στα στοιχεία αυτά, να σας αναφέρω ότι υπήρχε σε ένα δείγμα μια πολύ μικρή ποσότητα ξυλολίου, mm-hmm. και σε πολύ περισσότερα δείγματα και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες βενζόλιο, προπάνιο, τουλουόλιο, τα οποία είναι πολύ πτυτικά και εκρηκτικά υλικά, mm-hmm. και τα οποία δεν τα βρίσκουμε στη φυσική μορφή στην ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και διατηρήθηκαν ευτυχώς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα προσωπικά αντικείμενα, ιδίως σε κάποια μπουφάν και σε κάποια κλειδιά, τα οποία είχαμε και ένα δείγμα από ένα κλειδί μπρελόκ το οποίο ήταν καμένο και λιωμένο, που αυτό συνδέεται με το ύψος θερμοκρασίας περισσότερο από 850 βαθμούς. Εγώ πριν γνωρίζω για αυτά τα πράγματα είχα αναφέρει την Τρίτη στον εφέτη ανακριτή ότι δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα ότι το έλαιος σιλικόνης είναι αυτό που προκάλεσε το μανιτάρι. Το έλαιο σιλικόνης, αν θα καιγόταν, είναι ένα έλαιο το οποίο καίγεται σαν κεράκι και αν θα ήταν να καούν 7,5 τόνους ελαίου σιλικόνης, θα έπρεπε να καίγανε πάνω από 10 μέρες. Αυτό που είδαμε ήταν λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Άρα ήταν λοιπόν κάποιο πτυτικό κομμάτι και εκρηκτικό. Αν το έλαιο σιλικόνης είχε γίνει σπρέι από ό,τι ανέφεραν οι πραγματογνώμονες, η ποσότητα και όγκος που θα είχε καταλάβει θα είχε διαλύσει το μισό θεσσαλικό κάμπο. Οπότε αποδομείται το έλαιο σιλικόνη. Δεν είναι δυνατόν τον ανακριτή να πιστεύουμε σε αυτά τα πράγματα. Είπε και η απάντηση και η Siemens σε σχέση με το ότι αυτό δεν καίγεται, ρε παιδιά. Τέλος. Μα έπρεπε να είχαν σταματήσει οι κατασκευές και να κινούνται όλα τα τρένα. Μα το έλαιο σιλικόνη είναι το πιο ασφαλές ψυχτικό υγρό για τους μετασχηματιστές. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος υπέγραψε, ποιος έβαλε την υπογραφή του σε μια τέτοια πραγματογνωμοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τα ανέφερα την Τρίτη το 2 η ώρα στον ανακριτή και λες και ήμουν προφήτης, 3 η ώρα πήρα τη δικογραφία και το βράδυ είδαμε αυτά τα στοιχεία. Τα έστειλα στον κύριο Κοκοτσάκη, τα μελέτησε, μίλησε με κάποιους επιστήμονες, χημικούς μηχανικούς, είπαν ακριβώς τι γίνεται, πώς μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Σίγουρα είναι στοιχεία που δεν ενδείκνεται να υπάρχουν είτε στα μπουφάν των ανθρώπων, δεν δικαιολογείται να υπάρχουν, στον αέρα, είτε στις αμαξοστοιχίες, είτε οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι θα οδηγηθεί η έρευνα κάπου αλλού. Και σήμερα, αφού καταθέσαμε και την πρώτη έκθεση του κ. Κοκοτσάκη, περιμένουμε
και άλλα στοιχεία να βγουν για να ολοκληρωθεί με κάποια πειράματα που θα κάνουμε με τους χημικούς μηχανικούς, να ολοκληρώσουμε λίγο το έργο, να δημιουργήσουμε μια περιστατωμένη έκθεση. Ο κύριος εφέτης ανακριτής μας είπε ότι άμεσα θα ορίσει χημικό μηχανικό ή αυτούς τους πραγματογνώμονες που πρέπει να επιληφθούν του θέματος και μαζί με τον τεχνικό μας σύμβουλο. Εξήγηση έχουν δώσει γιατί έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν. Κανένας έχει πει για ποιο λόγο. Εδώ εξήγηση δώσαν οι πραγματογνώμονες. Ναι, ξέρετε, εξήγηση η πυροσβεστική, το πόρισμα της πυροσβεστικής που είναι να αναφέρει πόσους τραυματίες πήρε, με ποιον τρόπο τους πήρε και τι ακριβώς έκανε για την κατάσβεση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκε σε τίποτα από αυτά. Αναφέρθηκε στη σύγκρουση των τρένων. Μάλιστα. Είναι απίστευτες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε. Και οι πραγματογνώμονες που η δουλειά τους είναι να μας αναλύσουν τι ακριβώς έγινε με τη σύγκρουση των τρένων, αντί να πούνε αυτό, είπανε για τα αίτια της φωτιάς που δεν είναι οι ειδικοί να μιλήσουν για το έλεος υλικόνης. Οπότε καταλαβαίνω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα σκοτεινό παρασκήνιο που ξεκινάει από πάρα πολύ ψηλά και πολύ πίσω ίσως και από τα φαινόμενα πρόσωπα, το οποίο έχει εμποδίσει εδώ και ένα χρόνο στην πραγματικότητα να διερευνηθούν τα πραγματικά, οι πραγματικές αιτίες, και δεν αναφέρομαι μονάχα στο ζήτημα σε αυτά εδώ με την τηλεδιοίκηση και όλα αυτά εδώ, για αυτό το έγκλημα. Γιατί άλλο το ένα. Ένα έγκλημα είναι εκείνο, δεύτερο έγκλημα είναι αυτό. Βέβαια. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι αυτό που είδαμε στις 28 Δευτέρου του 2023 ήταν το αποτέλεσμα ενός εγκλήματος. Δεν είναι το ίδιο το έγκλημα. Ναι, ναι, από τις 1 Τρίτου λοιπόν ξεκινάει το δεύτερο έγκλημα της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Και σήμερα στην εξεταστική παίζεται το τρίτο έγκλημα της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Για ποιο λόγο? Τα έχω πει και στους βουλευτές αυτά, να σταθούν στο ύψος τους και οι δικαστές και οι βουλευτές και οι νομικοί, και να πλαισιώσουν, να αγκαλιάσουν τη δολοφονία για να μπορέσουμε να φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ένα καινούργιο στοιχείο που θα ήθελα να σας πω, παρακαλώ, για να γνωρίζει και ο κόσμος λίγο, το οποίο και αυτό το είπα στον εφέτη ανακριτή την Τρίτη, τον είπα ότι ίσως θα έπρεπε λίγο αυτό με τα χημικά που πιθανόν να υπήρχαν παράνομα ή νόμιμα στις αμαξοστοιχίες, και με το θέμα των μπορισμάτων της ιατροδικαστικής που θα έπρεπε να το ψάξει λίγο καλύτερα στη δικογραφία, για να δούμε αν στους πνεύμονες ή στο αναπνευστικό σύστημα αν υπήρχαν κάποια δείγματα χημικών εγκαυμάτων όπως τους πυροσβέστες. Όπως πυροσβέστες, ναι. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό για να μπορέσουμε πραγματικά, πέρα από την αποδόμηση του ελαίου υλικόνης, να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό που δημιούργησε όλα αυτά τα πράγματα. Τελικά ήρθαν τα ίδια, οι ίδιοι άνθρωποι μας, παρόλο που είναι μακριά τώρα, να μας δείξουν ακριβώς αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Και παρόλο που ακούγεται μακάβριο, ήταν η πρώτη κουβέντα με τον ανακριτή που είχα την Τρίτη, ότι ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε εκταφές νεκρών για να μπορέσουν να γίνουν. Αυτό δηλαδή, η αθλειότητα της αθλειότητας, για μένα πραγματικά με συγκλονίζει από την πρώτη μέρα που έχει γίνει αυτό. Έχω φιλοξενήσει και την κυρία Καριστινού κάποιες φορές και τον κύριο Βλάχο, για να κρατήσουμε αυτή την ιστορία να μην πέσει και στη λύθη. Γιατί θεωρώ ότι αποτελεί την πιο μεγάλη και την πιο σοβαρή ρογμή του πολιτικού, της πολιτείας μας και του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα κόμμα, δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο, δεν αφορά μόνο κόμματα, αφορά δεκάδες διαφορετικά πράγματα και συστήματα. Και είναι τρομερό το ότι θα έπρεπε και θα πρέπει τελικά μέσα αυτήν την αθλειότητα να χρειάζονται να γίνουν εκταφές νεκρών. Είναι τραγικό, είναι, δεν ξέρω, βλασφήμια. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος της ημέρας είναι ότι οι άνθρωποι μας μιλήσανε, παρόλο που περάσανε 12 μήνες, οπότε δεν μένει κρυφό αυτό. Υπάρχουν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, γιατί συμμετέχουν δίπλα μας εδώ το τελευταίο δεκαήμερο. Έχουμε δεχτεί άπειρα μηνύματα και άπειρα τηλεφωνήματα για συμπαράσταση και με τον οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσουν. Δεν μένει στη λύθη λοιπόν. Όχι. Έχουμε καλούς δικαστές, έχουμε καλούς νομικούς, έχουμε καλούς ανθρώπους, και η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι καλύτερη με τη βοήθεια, ναι,
θα πω του σύμπαντος των ανθρώπων μας που φύγανε, οι οποίοι μας καθοδηγούν στον αγώνα μας για δικαίωση. Ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η εξεταστική είναι συγκάλυψη της συγκάλυψης? Η εξεταστική? Ναι. Αν το πω, δεν βγάζουν κοινό πόρισμα Άρα ότι ο καθένας θα καταλήξει το δικό του πόρισμα. Να ολοκληρώσω. Άμα δεν βγάλουν κοινό πόρισμα και να φτάσουν στο συμπέρασμα αυτό που έχει φτάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι φταίνε ο κύριος Πίρτης και ο κύριος Καραμαλής, δηλαδή τι είμαστε, υποδιέστεροι, είμαστε εδώ πέρα σαν κοινοβούλιο? Δεν το κατάλαβα. Είναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εγκαλέσει 23 πρόσωπα και δύο πρώην υπουργούς. Με στοιχεία, τα έχει δώσει στο κοινοβούλιο. Το οποίο ο φάκελος αυτός, έχει έρθει στα χέρια σας. Τα πορίσματα έχουν έρθει, όλη η δικογραφία νομίζω. Όχι, μιλάω από την εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν έχει έρθει. Εμείς έχουμε καταθέσει τη δική μας μήνυση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένουμε τη μήνυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να έρθει στα χέρια μας και στη δικογραφία. Νομίζω ότι έχει περάσει η δικογραφία, είναι στα χέρια του εφέτη ανακριτή και λίγα συντόμως θα έρθει και στα δικά μας χέρια. Λοιπόν, και περιμένουμε από την εξεταστική να κάνει το αυτονόητο. Αν λοιπόν δεν κάνει το αυτονόητο, θα πρέπει να είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό μίλησα για το τρίτο έγκλημα. Καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι και σε εσάς, η εκπομπή είναι στη διάθεσή σας για όποτε το χρειαστείτε και για οποιοδήποτε, είτε μήνυμα θέλετε να στείλετε, είτε χρειάζεται κάτι και κάποια βοήθεια, δεν εννοώ οικονομικού τύπου, εννοώ οποιαδήποτε μορφής βοήθεια, δόξα τω Θεώ έχουμε τη δυνατότητα από εδώ να, επίσης από εδώ και από τη δική μας ταπεινή πλευρά. Εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν ότι οι υπέτειοι θα τιμωρηθούν, δεν είναι και πολλοί αυτοί, στους νομικούς που πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν το αυτονόητο, στους δικαστικούς που κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν είναι και λίγοι αυτοί. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σε αυτή την ιστορία, βοηθάμε πάρα πολύ, από την πρώτη ώρα τα έχουμε αναφέρει στις δικαστικές αρχές, και ένα ευχαριστώ μεγάλο από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το ευχαριστώ εισπράττω και εγώ. Μου δίνουν ευχαριστώ γιατί μπορούν να συμμετέχουν και είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είχατε αυτό το χρόνο να το διαθέσετε για την εκπομπή για τις ακροάτες και τις ακροάτες. Καλό βράδυ, κύριε Κωνσταντινίδη, καλό βράδυ.
Είσοδο στο στούντιο Μετρόπολης 95 και 5, πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και 2-31-0-90-90-90 οι γραμμές επικοινωνίας με την εκπομπή για όποιον θα ήθελε να πει κάτι για όλα αυτά ή τέλος πάντων να παρέμβει στην εκπομπή. Εδώ μιλάμε ότι είμαστε η χώρα της λαιλασίας, είμαστε η χώρα όπου λαιλατούμεθα. Και τα πράγματα νομίζω ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο, αλλά δεν πειράζει, τι να γίνει. Έτσι, έτσι αδελφοί μου, έτσι αδελφές μου, με αυτόν τον τρόπο προχωράμε και πορευόμαστε. Όπως και να έχει. You hit the spot like a pipe and slippers by a fireside. Matter of factly, don't know exactly what it is that you've got, but ooh, you hit the spot. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι η κυρία Δέσποινα. Γεια σας κυρία Δέσποινα. Πήγα να σας πω μια καλησπέρα. Είμαι στο νοσοκομείο τα ΧΕΠΑ. Πολύ σοβαρά. Και έχει πέσει ο αιματοκρίδος μου μετά από την εχείρηση καρδιά που έκανα και ό,τι έχω πάθει. Και με βάζουν αίμα. Νοσοκομείο στα ΧΕΠΑ στο καρδιολογικό τμήμα Στεφανίας. Χρειάζεται κάποια. Θέλω να γίνω καλά. Χρειάζεται κάτι. Χρειάζεστε. Χρειάζομαι αίμα. Χρειάζεστε αίμα. Ναι. Μπορείτε να πείτε λίγο το όνομα και το πληθυντικό. Λέγομαι Δέσποινα Κυριακίδου. Ναι. Στο νοσοκομείο τα ΧΕΠΑ. Okay. Στο καρδιολογικό τμήμα για νοσηλεύομαι. Ωραία. Όπως ακούσατε φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αίμα για την κυρία Δέσποινα Κυριακίδου. Α, λοιπόν. Οκ. Επόμενος, παρακαλώ. Αλέξανδρε. Έλα. Δεν μου λες. Ναι, τι να σου πω. Αυτός ο πλανήτης, όσο άρωμα έχει, έχει τέτοια σκατήλα που το διοικεί, δεν λέγεται. Έλα, βράδυ, θεάκι μου. Λοιπόν, αχ, τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει αυτό. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Αγαπητέ Βασίλη, χαίρε. Καλησπέρα. Την αγάπη μου σε άλλο το ακροατήριο. Αλέξανδρε, δυστυχώς είναι πιο τραγικά τα πράγματα από ό,τι το περιγράφεις. Ναι. Αυτά για σένα, για το ακροατήριο. Περιέγραψες τα στοιχεία που βρήκε το υποτιθέμενο χημείο του κράτους, έτσι. Αναγκάστηκε. Σε παρακαλώ κατά το πρώτο από την εβδομάδα πρώτα Θεός, το δύο εκεί σε αδέλφου σου, τον Βλαχόπουλο και τον Πετρωτό. Mm-hmm. Τι. Μερικές μέρες μετά το ατύχημα, παύλα δυστύχημα, μίλησε ζωντανά η πρόεδρος των νεοτεροδικαστών που πήγαν στη Λάρισα. Α, δεν στο σταθμό. Okay. Ό,τι είπε η κυρία δεν έγινε απολύτως τίποτε. Παρακολούθησε, δεν μπορεί να μην είναι εγγεγραμμένη. Mm-hmm. Τι περιέγραψε. Διότι πριν από δράμη της συνεντεύξεως είπε ότι πράγματι βρίσκονται κομμάτια ανθρώπων τα οποία τα συλλέγει το εγκληματολογικό και θα εξεταστούν από μόνα τους. Πέρασε ένα έτος. Ποιος δουλεύει ποιον. Που τελικά δεν έγινε ρώτα έτσι. Ρώτα τις υπηρεσίες του εγκληματολογικού να δεις τι εργαστήρια έχουμε. Που τελικά δεν έγινε έτσι, τα μάζεψε η αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα. Ακριβώς, και περιγράφουν ανθρώπους που βγάζεις ότι εκεί στο παλιό το φάντασμα εργοστάσιο της Ζαχάρεως που πήγανε τα υπολείμματα των συντριβιών, mm-hmm. ότι επάνω υπάρχουν ακόμη ίχνη ανθρώπινα και ιστοί. Ποιο λοιπόν, σε παρακαλώ βάλε τους δύο, πες τους δύο συναδέλφους να ξανακούσεις. Το είχα ακούσει ζωντανά. Όταν μίλησε στους δύο συναδέλφους. Ήταν η πρόεδρος ή η κυρία Ρουμπίν. Ήταν η πρόεδρος, διότι εκεί επειδή ήταν πολλά τα πτώματα, προφανώς πήγε ομάδα.
ή το αρχαιότερο, δεν θυμάμαι κυρία, το όνομά της. Η Ρουμπίνη Λεονταρή ήταν ή κάποια άλλη. Αυτή προείστατο. Μάλιστα. Και το άκουσα όλοι και περιγράφεις τώρα για το λουόλιο, άλλο στοιχείο, το ξυλόλιο είναι άλλο στοιχείο και φυσικά το προπάνιο που δεν έχει σχέση με τα άλλα δύο, διότι είναι προϊόν των πετροχημικών. Οι εταιρείες λιπασμάτων βγάζουν προπάνιο. Οι εταιρείες λιπασμάτων. Από πού να βγάλεις άκρη, για πέστε μου. Αυτοί οι κύριοι ενδιαφέρονται μόνο κατά το πόσο όταν δώσουν το χέρι, το οποίο είναι λυγιασμένο, στον άλλον το λομπίστα για το πώς θα γεμίσει το Άιμπαν, το δικό τους, όχι του ελληνικού λαού. Και δες τώρα μια λεπτομέρεια, να την ψάξεις. Mm-hmm. Γιατί έχω γίνει εξωφρενών. Αυτή η σειρμή που υποτίθεται ότι ήρθανε από την Ιταλική εταιρεία, ήταν σειρμή στην Ελβετία. Τα σαπάκια. Τα σαπάκια. Αποσύρθηκαν από εκεί. Αποσύρθηκαν λόγω του έφλεκτου των βαγωγιών. Το υλικό που είχαν κατασκευαστεί. Είδες που το ξέρεις. Ναι, ήταν το. Στο διάβασα στην. Το μεγάλο δημοσίευμα όλων των ελβετικών εφημερίδων. Επιτέλους απαλλαγήκαμε από τα τρένα της φωτιάς. Τυχαίοι τίτλοι. Όπερ σημαίνει ότι η κατασκευή, όχι η μεταλλική των βαγονιών, είναι από προϊόντα πετρελαίου. Όπως είναι ένα νάιλον που κάνεις όπου φοράς, ναι, ναι, και άμα ανάψει μια σπίθα από αναπτήρα και έχεις ολόκληρος. Αυτά τα έλεξαν οι ειδικοί. Γιατί το πρώτο βράδυ εμπόδισε ο στρατός να πάνε θελοντές από τη Θεσσαλονίκη, που είναι επιφορτισμένη σε τέτοια ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, και έμεινε εκεί ο ελληνικός στρατός. Τι κατέβαζε από τη Θεσσαλονίκη? Όλοι γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη εταιρεία που εξάγει, τουλάχιστον εξήγαγε όταν ήμουν υγιής, παράγωγα αλκοόλης, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Πού τα πήγαιναν αυτά? Πού είναι φορτωτικές? Εκεί στο σταθμό πριν τη Λάρισα το τρένο είχε πέσει με ελεξίπτωτο από τον ουρανό. Αυτό το τρένο το μυστήριο το τραβήξανε και ό,τι υπόλοιπο από βαγόνια είχαν. Σβήσανε η εταιρεία που παρακολουθεί, διότι είναι ιδιωτική εταιρεία που έχει εδώ τις κάμερες και τα βίντεο που παρακολουθεί, τέλος πάντων καταγράφει τι γίνεται εδώ στο σταθμό, το σειρωμικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Μετά από 4 μήνες πήγε, υποτίθεται, ο ανακριτής να ζητήσει, λέει εμείς τα σβήσαμε. Τώρα τα σβήσαμε, τα πετάξαμε, τα διαγράψαμε. Εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι πόσο μπορεί, για μένα είναι εγκληματικό ότι τα σβήσανε έχοντας γνώση ότι αφορά ένα έγκλημα, ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Που θα έπρεπε να τους πάρουν και αυτούς μέσα και να τους ρωτήσω γιατί παλικάρια μου ήρθατε και σβήσατε τα βίντεο, εφόσον γνωρίζετε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα ή ένα έγκλημα ή όπως θέλετε να το πείτε, από τη βραδιά της φόρτωσης. Εδώ ποιος μιλάμε. Είχε το πρώτο πλυντήριο, ποια επιτροπή συστήθηκε αμέσως? Ιωάννης Κωνσταντίνος Χαλκιάς, επίτιμος πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Βασίλειος, ναι, Προφυλίδης, καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης. Χρήστος Πυργίδης, καθηγητής συνοδομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι η τριμερής επιτροπή, η οποία βεβαίως κατέληξε σαν γνωστά. Κάτω από ποιονού επίβλεψη κυβερνητικού? Ποιος ήταν ο κύριος Γεροπατρίτης. Ναι. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Βγάλετε και το ανάλογο. Έφταιγε ο οδηγός. Και έφταιγε και αυτός ο οποίος ήταν σταθμάρχης. Όχι, φταίγανε αυτοί που ανεβήκανε και μπήκανε στο τρένο. Εκεί καταλήγουμε. Ότι δεν έφταιγε κανένας. Φταίγανε ότι πήγαν άνθρωποι και μπήκανε για να μετακινηθούν με το τρένο. Αυτά όμως θα πρέπει το ακροατήριό σου και το θέλω να παρακαλώ από τότε που έφτιαχνα τα παρωράματα να το συζητήσει με τον πλησίον του. Και να σταθούν εναντίον αυτού του βρώμικου πολιτικού συστήματος. Εμείς δεν είμαστε παγκόσμια δύναμη σε έκταση.
Είμαστε ένα μικρό χωριό. Αυτοί οι άχρηστοι, διότι είναι παντελώς άχρηστοι, εδώ και πολλά χρόνια, οι κοινοβουλευτικοί μας υποτίθεται εκπρόσωποι, όπου δεν τρέπονται, τα παντελόνια που φορούν δεν τα τιμούνε, όταν γράφει το σύνταγμα ότι ο βουλευτής και ο κανονισμός της Βουλής έχει περάσει οι ρίσεις του συντάγματος στον κανονισμό της Βουλής, ότι ο βουλευτής βουλεύεται κατά συνείδηση και κάθονται και βολεύονται στις θέσεις τους και καλούν και τον μαραγκόλα τους βιδώσει επάνω, αγνοώντας ότι εκεί μέσα νομοθετούν και έχουν ξεφτελίσει τη δικαιοσύνη. Από πού να βγάλει άκρη ο δικαστής, αφού η Επιτροπή των Σοφών κρίνει την απόφαση που κατεβάσαμε εμείς, την τροπολογία, ως νόμιμη και συνταγματική. Και οι άλλοι που πουλήσαν οι πατεράδες τους στους στάβλους και τα χωράφια για να τους σπουδάσουν, δεν εντρέπονται. Δεν εντρέπονται αυτό που είπε η εισαγγελέας γυναίκα, πρόσεξε, προς γυναίκα να πας στην εκκλησία να βρεις την ηρεμία σου. Εγώ δεν ήξερα ότι σπουδάζει εισαγγελέας, σπουδάζει και ψυχολογία και ψυχιατρική. Μίσθαρνα όργανα ενός βρώμικου συστήματος. Τα έχουμε πολύ κακά ξεμπερδέματα. Πάρα πολύ κακά ξεμπερδέματα. Βλέπεις το ψήφισμα, το υποτίθεται κατά δικαστικό αντίον της Ελλάδος που έγινε τώρα προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο. Το κάνανε παντιέρα. Γιατί ντρέπονται να πούνε ότι από την εποχή ακόμη του ΣΥΡΙΖΑ, πριν εκλεγεί αυτός για πρωθυπουργός, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της Ευρώπης εξέβγαλε τους Έλληνες εισαγγελείς και δικαστές. Ναι. Τι πάνε να κρύψουν την άχρηστηλα τους. Περιμένουν από το αφεντικό τους να τους στείλει το σκονάκι, να το καταθέσουν στη Βουλή, ούτως ώστε να τελειώσει πλέον το χρήμα. Και όπως ο Σάιλικ να σου ζητάνε μισή λίμπρα κρέατος από τον καθένα μας. Έλα πω, Βασίλη μου. Αυτά θέλουν να είναι προσεκτικό το ακροτηριό σου. Και να τα κοινωνήσεις των πλησίων του. Συμφωνώ. Να το πει, δεν πάμε εμείς στραβά, αγόρι μου του. Δεν πάει στραβά ο γυαλός. Εμείς αρμηνίζουμε στραβά. Και μας έπεσαν όλοι αυτοί, με όλα τα χρώματα και αρώματα μέσα στο κοινοβούλιο. Και από εκεί χρησιμοποιήσαν και τις ομάδες ποδοσφαίρου να φανατίσουν τον κόσμο για να μην μπορούν να ομονοήσουμε. Έχουν χωρίσει τον άνθρωπο από τον συνάνθρωπό του. Είναι ντροπή μας σαν Έλληνες. Η ελεύθερη σκέψη από εδώ ξεκίνησε και από εδώ θα σβήσει για τον άνθρωπο. Όχι τον Έλληνα, για τον άνθρωπο όλης της γης. Βλέπετε πως λειτουργούν ως πρόβατα. Έτσι. Δυστυχώς όμως για αυτούς, και παρόλο που η εκπομπή σου είναι μαύρο πρόβατο, τα πρόβατα ακολουθούν. Δεν χαράσουν ποτέ δρόμους. Ο Έλληνας δεν υπήρξε ποτέ πρόβατο. Έστω και ένα συνέχιζε. Γι' αυτό συνέχισε και εσύ, αγαπημένο μου φίλε. Καλά, αύριο βοήθειά μας ο Άγιος Χαράλαμος. Διαβάστε το βίο του. Γι' αυτός πήγε ανάποδα από ό,τι πήγαινε η εποχή του. Την αγάπη μου, καλή και ευλογημένη συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Αλεξάνδρε. Καλησπέρα σας. Άκουσα τον άνθρωπο, τον πατέρα, που μίλησε για το δυστύχημα και μας ανέλησε αυτά τα στοιχεία και μου δημιουργήθηκαν κάποιες σκέψεις που ήθελα να τις μοιραστώ για το άθλιο κράτος το ελληνικό που έχουμε. Ακούγοντας αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει με τόσες λεπτομέρειες και με τόσα εμπεριστατωμένα στοιχεία, μου ήρθε στο μυαλό ότι από το 10 που μπήκαμε στα μνημόνια γίναμε οικονομολόγοι, γιατί το άχρηστο κράτος μας αναγκάσε να γίνουμε οικονομολόγοι.
με τον κορονοϊό και με όλα αυτά τα ψευτο ιατρικά γίναμε γιατροί, γιατί το άχρηστο κράτος μας μας ανάγκασε να γίνουμε γιατροί. Από μόνοι μας να γίνουμε υγειονομικοί, να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Τώρα άκουγα τον άνθρωπο αυτό να και προσπαθούσα να καταλάβω αν είναι ιδιωτικός αστυνομικός, αν είναι εισαγγελέας, αν είναι δικαστικός, και αναγκάστηκε να γίνει όλα αυτά για να μπορέσει να βγάλει την αλήθεια από το άχρηστο ελληνικό μας κράτος. Πρέπει δηλαδή να αυτοπροστατευόμαστε και να γινόμαστε εμείς όλα. Από όλα για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Γιατί δεν μπορεί το κράτος να μας προστατέψει. Το κράτος μας εξαπατά. Το κράτος μας κοροϊδεύει. Το κράτος μας ληστεύει και το κράτος μας εκμεταλλεύεται. Και πρέπει να γίνουμε εμείς όλα αυτά που πρέπει να γίνουμε για να προστατευτούμε. Πρέπει να γίνουμε μόνοι μας ιατροδικαστές. Πρέπει να γίνουμε μόνοι μας χημικοί. Πρέπει να γίνουμε μόνοι μας δικηγόροι. Γιατί πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Πόσο, δηλαδή πόσο είναι ευχαριστημένο το κράτος με αυτή την εικόνα? Πόσο δίκιο. Μα το θέμα είναι πόσο δίκιο έχετε, λέω. Και βέβαια δηλαδή, το κράτος δεν είναι ένα άδειο κουστούμ. Το κράτος έχει διαχειριστές, αγαπητέ μου φίλε. Το κράτος δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένο με την εικόνα του, διότι είναι ένα σκοτεινό πρόσωπο. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άθλοι που μας κυβερνάνε είναι ευχαριστημένοι με αυτά που πετυχαίνουν για προσωπικό τους όφελος. Εννοείται. Θα καταφέρουν μια χαρά. Μα ξέρετε κάτι, θα σας πω το απλό. Όταν ανεβαίνουν εκεί και γεννούνται βουλευτές, πείτε μου εσείς αντικειμενικά, αν εσείς γινόσασταν βουλευτής και βλέπετε αυτός ολόκληρο, γιατί ξαφνικά βρίσκεσαι ψηλά και έχεις έναν ολόκληρο λαό από κάτω σου. Και έβλεπε ότι αυτός ο λαός είναι σκυφτός, δεν διεκδικεί. Του πατάς όχι τον κάλο, του πατάς το σβέρκο, δεν αντιδρά και τα λοιπά. Με συγχωρείτε, εσείς τι θα λέγατε? Θα λέγατε, ρε δώσ' του κι άλλο, αφού δεν καταλαβαίνει το βόδι το ζώο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Αυτό όμως έχει να κάνει με την παιδεία που έχουν αυτοί όλοι εκεί πάνω. Είναι νάρκηση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αισθήματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε σκοτώσουν σε εισαγωγικά και να κοιμηθούν ευχαριστημένοι το βράδυ. Δηλαδή τα αυτονόητα πράγματα θα έπρεπε να λειτουργούν από μόνα τους. Τα αυτονόητα. Και ο άνθρωπος κατάφερε να γίνει από όλα για να μπορέσει να βγάλει την αλήθεια μπροστά έξω. Πράγμα που έπρεπε να το κάνει από μόνο του το κράτος. Έπρεπε να αυτοκαθαρίζεται, να αυτογιατρεύεται το κράτος. Δεν ξέρω, εγώ ακούγοντάς τον αυτές τις σκέψεις μου ήρθαν στο μυαλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Και ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Και όσο και μια παρένθεση για προηγουμένως που είπατε για τα βαγόνια αυτά, τα τρένα που ήρθαν από την Ελβετία. Ναι. Όντως έχετε δίκιο ότι ήρθαν σάπια, ήρθαν από την Ελβετία. Ως ακατάλληλα, ναι, τα φέρνουν. Ως ακατάλληλα, ακόμα πανηγυρίζουν και γλεντάνε και ανοίγουν σαμπάνια στην Ελβετία που τα διώξανε. Αλλά το τρένο που έγινε το δυστύχημα δεν ήταν από αυτά τα βαγόνια. Α, δεν ξέρω. Δεν ήταν. Αυτά είναι 9 άδυμα βαγόνια, είναι 9 βαγόνια και είναι αυτοκινούμενα. Okay. Ενώ το τρένο που έγινε το δυστύχημα, το επιβατικό τουλάχιστον, ήταν Siemens βαγόνια, τα οποία είχαν μπροστά ηλεκτράμαξα. Okay. Δεν ήταν αυτό το... Όντως είναι σάπια, όντως πανηγυρίζουν που τα διώξανε, αλλά το τρένο του δυστυχήματος... Το... Ναι, όχι, δεν ήταν από αυτό. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Καλό σας βράδυ, γεια σας. Καλό βράδυ. Να πούμε ότι ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης είναι ο σύζυγος της κυρίας Βασιλικής Χλωρού, όπου από τη σύζυγό του, δηλαδή, η σύζυγό του έχασε ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω στον επόμενο. Παρακαλώ. Μήπως είναι η σειρά μου? Είσαστε εσείς. Ναι. Γεια σας, κύριε Τσίγκο. Και οι ακροατές σας, αλλά και εσείς είστε κόσμημα για το σταθμό. Εσείς και ο επόμενος, δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει και ο Ραυτόπουλος και Κόκκινος, αλλά περιμένω να περάσω τα φοιτικά τμήματα που δεν με ενδιαφέρουν και κάνουν τέλος πάντων ωραίο σχολιασμό της πραγματικότητας. Ήθελα να προσθέσω στην πραγματικά πολύ περιστατωμένη παρέμβαση του κ. Κωνσταντινίδη, του
από το Σύλλογο Θυμάτων του εκκλήματος Ατέμπη. Έτσι, μια πληροφορία, ξέρω εγώ, από την ιταλική πλευρά. Κατά βάση, ο σημερινός πρόεδρος της Hellenic Train ήταν πριν, ονομάζεται Λομπόσκο. Είναι επιλογή του Σαλβίνη. Του Σαλβίνη. Ναι, του Ματέο Σαλβίνη, και τυχαίνει μάλιστα να είναι γνωστός του πρώην, του Ντένις Βερντίνη, του πρώην βουλευτή της Φόρτσα Ιτάλια, που είναι ο πατέρας της της συντρόφου του ίδιου του Σαλβίνη. Ενώ ο Μπόσκο, δηλαδή είναι μια οικογένεια αυτή, έτσι, ο ίδιος ο Μπόσκο είναι από την Σικελία. Είναι της Hellenic Train, λέτε τώρα εσείς τον... Ναι. Είναι ο πρόεδρός της. Ενώ ο τσέο της είναι ο Μαουρίτσιο Καποτόρτο, που κατέθεσε μάλιστα και στην Επιτροπή πρόσφατα. Για τον Μπόσκο τώρα, λέει ότι στις 29 Οκτώβριου του 2015 τέθηκε σε κατοίκον σύλληψη γιατί δέχτηκε, υποτίθεται, μία ματσέτα, τη λένε εκεί, φακελάκι το λέμε εδώ, 58.650 ευρώ, επειδή θα αγόραζε, λέει, έναν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, τέλος πάντων, για τους Ιταλικούς σιδηροδρόμους, όπου έχουν ένα ρέκορντ ασφαλείας εκείνοι και ήρθαν να μας ανεβάσουν στα δικά τους υψηλά επίπεδα, τέλος πάντων. Και τέλος πάντων όμως, εντάξει, όλα, αυτό έγινε το 2015, ενώ το 2021, μετά τον καταδικάστηκε στον πρώτο βαθμό, αθώθηκε στο δεύτερο, και τελικά το ανώτατο ιταλικό ακυρωτικό δικαστήριο επιβεβαίωσε την αθωτική απόφαση, και ο κύριος Μπόσκο, τον βλέπω εδώ πέρα στη σχετική σελίδα, πάμε θέλετε και τη στέλνω κιόλας έτσι για την τέτοια, είναι μπροστά, όπως το λένε, σε μια εταιρεία πολύ γνωστή που λέγεται Τέρνα, έτσι, και έχει πάρα πολλές επενδύσεις και στην Ελλάδα. Η σχετική σελίδα λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής, επενδυτής στις, πώς το λένε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και γενικώς αυτό, ας πούμε, το άκουσα ανεκδοτικά, ότι λέει λείπανε δύο φορτωτικές για τα δύο πρώτα βαγόνια. Το έχω ακούσει και τέλος πάντων ήθελα και να το επιβεβαιώσω, αλλά είναι φήμη, ας μην το πούμε, ας μην το αυτόσουμε. Έλειπαν τέλος πάντων για τα δύο κρίσιμα πρώτα βαγόνια του εμπορικού τρένου. Καταλαβαίνω. Και γενικώς, δηλαδή, διαβάζοντας μαζί, ξέρω εγώ, τα γεγονότα, έτσι, όλα αυτά τα γεγονότα, και αρχίζοντας από το 2010, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή, και τότε υπήρχαν κάτι ορφανές βόμβες στο μετρό. Βέβαια, καλά τα λες, άνθρωπέ μου. Και μετά, ξέρω εγώ, θυμάμαι από την ιταλική μου, ξέρω εγώ, από το ιταλικό μου παρελθόν, ότι και εκεί είχαν πει βόμβες, ας πούμε. Το 81 στην Πολόνια, αλλά και πιο πριν, το 72, το Ιταλικούς. Ναι, σωστό. 20 νεκροί ανάμεσα στη Φλωρεντία και στην Πολόνια. Δηλαδή, να πω, μετά η Ιταλία... Θα ήθελα πολύ να αφήσετε ένα τηλέφωνο, αν έχετε την καλοσύνη, στη γραμματεία. Ναι. Θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας. Αν έχετε την καλοσύνη, αφήστε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Μα απαντά όμως αυτόματος τηλεφωνητής για αυτό, πως δεν... Όχι, αν θα πάρετε στη γραμματεία, ας πούμε, το πρωί, αν το θυμηθείτε. Ναι. Σας λέει για ένα... Αφήστε το τηλέφωνο μέχρι να το σηκώσει η γραμματεία. Τότε θα το αφήσετε να το σηκώσει η γραμματεία, αφήστε το τηλέφωνο σας. Θα χαρώ ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Έγινε, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φάγαμε, τελειώσαμε. Αύριο την πειρατική μας εκπομπή, όπως πάντα, 12 το βράδυ, 3 τα ξημερώματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη Τολελίδη που ήταν στον ήχο με τις πολύ ωραίες μουσικές του. Ευχαριστώ την κυρία Ελένη Παπά που ήταν στο front desk. Ακολουθούν, και μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συνότητα του Μετρόπολης 95 και 5. Ακολουθούν οι πολιτικές ειδήσεις με την κυρία Μαρίνα Μπίκου. Ύστερα, Ώρα για Καμόρα με τον Πασχάλη Κομόρα. Από μένα, καληνύχτα και καλή τύχη.